Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Να υπογραμμίσω κι εγώ ότι είμαστε συγκλονισμένοι από την απώλεια του Βασίλη Βασιλικού, ενός ανθρώπου ο οποίος έβαλε το στίγμα του στον παγκόσμιο πολιτισμό, που αναγνωρίστηκε το έργο του και τα τελευταία χρόνια κόσμησε με την παρουσία του τα έδρανα της Βουλής, τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τα γραπτά του είναι και θα είναι οδηγή για το πώς να διαβάζουμε την ιστορία ως σχολείο και όχι ως φυλακή, και βεβαίως οδηγή για τους αναγκαίους, όπως φαίνεται και σε αυτή την αίθουσα, μελλοντικούς αγώνες υπεράσπισης της δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Υπουργέ, φέρνατε μία ενσωμάτωση οδηγίας και μιλάτε για διαφάνεια και στήριξη των ευάλωτων. Έχετε υπόψη σας ότι η οδηγία ζητά μέτρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας? Ζητάει. Έχετε υπόψη σας ότι η οδηγία ζητάει να υπάρχει δυνατότητα μετατροπής του νομίσματος του δανειολήπτη? Το ζητάει. Τίποτα τέτοιο δεν υπάρχει. Άρα, ούτε προστασία της πρώτης κατοικίας, ούτε καμία μέρημνα για τους 70.000 δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο που καλούνται να πληρώσουν μετά από 10 και 15 χρόνια τόκους για κεφάλαια τα οποία έχουν αυξηθεί σε σχέση με το αρχικό ποσό το οποίο δανείστηκαν. 5 χρόνια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυξήθηκαν τα ιδιωτικά χρέη, κύριε Χατζηδάκη? Αυξήθηκαν. Αυξήθηκαν κατά 20 δις από το 2019 και φτάνουν τα 254 δις. 102 δις στις τράπεζες, 105 στην εφορία, 47 στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυξήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα. Στον ΕΦΚΑ 11,6 δις παραπάνω. Το 60% των ανθρώπων που μπήκαν σε ρύθμιση των 120 δόσεων την έχουν χάσει και το 30% έχει χάσει και την ρύθμιση του εξοδικαστικού. Τι σημαίνει αυτό, τι τεκμέρει αυτό το δεδομένο, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν σε ρύθμιση για τις οφειλές τους στο ασφαλιστικό ταμείο, την έχουν χάσει και είναι σε πραγματική αδυναμία. Η απάντησή σας είναι ότι τεκμέρεται ότι όλοι τους έχουν εισόδημα από 10.900 έως και 15.000 ανάλογα με τις τριετίες. Έτσι τους αντιμετωπίζετε. Όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυξήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τις τράπεζες. Αυξήθηκαν. Από 93 δις που τα παραλάβατε, 102. 61 δις προς τα funds, πλέον γιατί έχουν μετακομίσει, 12,8 στις τράπεζες, 28 σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή, γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος μας έχει στερήσει αυτή τη χαρά να καταγράφει τα πανωτόκια, εξολογιστική τόκη είναι η επίσημη ονομασία, τα πανωτόκια, τα οποία στην τελευταία καταγραφή Νοέμβρης του 22, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στα 28 δις. Ποια είναι η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας από το 19? Πτωχευτικός νόμος που δεν προστατεύει το δανειολήπτη και σχέδιο Ηρακλής. Αυτή είναι η δίδυμη λύση που προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Αποτέλεσμα, 75.000 πληστηριασμοί τα έτη 22 και 23, οι οποίοι πληστηριασμοί μέχρι το 2026 θα είναι 250.000. Μία πάρα πολύ βίαιη εκαθάριση, και μας ζητάτε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να δώσει άλλα 2 δισεκατομμύρια εγγύησης το δημόσιο, και βλέπουμε. Και μας ζητάτε μάλιστα να το κάνουμε αυτό χωρίς να έχουν έρθει στη Βουλή τα επιχειρηματικά πλάνα, τα business plans των services. Τα ζήτησε σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα. Υπέθετα εγώ ότι οι κύριοι εκπρόσωποι των services θα θεωρούσαν υποχρέωσή τους στην ακρόαση στην αρμόδια επιτροπή πριν λίγες μέρες να τα έχουν μαζί τους. Δεν το θεώρησαν αυτό, κύριε Υπουργέ. Εάν έχετε την καλοσύνη και στην τοποθέτησή σας ή όποτε μπορείτε. Ναι, έχετε δίκιο. Μιλάτε και με τους συνεργάτες σας. Καμία αντίρρηση.
Εντάξει, είναι προβλήματα του κανονισμού της Βουλής. Θα τον ζωντανέψουμε με όλη την ευγένεια που διακρίνει. Ωραία. Για το ερώτημά μας, λοιπόν. Όχι, όχι, όχι. Τίποτα. Δεν χρειάζεται να μείνεστε. Αν με ακούτε, το πιστεύω ότι με ακούτε. Καλωσορίζω την απάντησή σας εγκαρδίως και θα ήθελα, παρακαλώ, τη δέσμευσή σας ότι τις επόμενες μέρες θα απαντήσετε στην αίτηση κατάθεσης εγγράφων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, διότι εδώ το δημόσιο έχει δώσει πλέον με τα δύο έξτρα που πάτε να ψηφίσετε σήμερα πάνω από 20 δισεγγυήσεις σε ένα μαύρο κουτί. Πάρα πολύ απλά. Ούτε στην ερώτηση, βεβαίως, εάν οι προβλεπόμενες σε αυτά τα επιχειρηματικά πλάνα χρηματορροές έχουν πραγματοποιηθεί, πήραμε σαφή απάντηση. Πήραμε μια θολή, η οποία μας ανησύχησε πολύ περισσότερο. Τι μας είπε ο εκπρόσωπος των servicers? Ότι από τις ρυθμίσεις παίρνουν αυτά που υπολόγιζαν, αλλά δεν παίρνουν αυτά που υπολόγιζαν ακόμα από τους πληστηριασμούς. Άρα, τι έρχεται? Έρχεται μεγάλο κύμα πληστηριασμών και το επιβεβαίωσε αυτό η τοποθέτηση του εκπρόσωπου των servicers. Σας είχαμε πει από την αρχή του σχεδίου Ηρακλής. Τα κριτήρια τα δικά μας για να τοποθετηθούμε θα ήταν, πρώτον, σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, δεύτερον, διαφάνεια, τρίτον, αναπτυξιακό αποτύπωμα, τέταρτον, αναδιανεμητικό αποτύπωμα. Πρώτον, σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Εδώ θα πρέπει να πούμε, ναι, όντως αδειάσαν τα βιβλία των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια. Δεύτερον, διαφάνεια, μηδέν. 0 στα 10, 0 στα 20, 0 στα 100. Υπάρχει απόλυτη άρνηση να υπάρξει διαφάνεια σε αυτή τη διαδικασία. Αναπτυξιακό αποτύπωμα. Έχει αποσυρθεί η πολιτεία, δεν έχει γνώμη η πολιτεία. Ποιος κλάδος πρέπει να στηριχτεί? Αν έχει πολλαπλασιαστεί, καλό για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης? Κανένα τέτοιο ερώτημα δεν μπαίνει. Είναι τα business plans των εξυπηρετητών, των servicers, τα οποία θα αποφασίσουν ποιος κλάδος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Και βεβαίως δεν μιλάω για το αναδιανεμητικό αποτύπωμα, διότι δικαίως πυκνώνουν οι ανησυχίες ότι εδώ πάμε για τη μεγαλύτερη αναδιανομή περιουσίας που έχει επισυμβεί ποτέ στο ελληνικό κράτος, με τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς, και βεβαίως με το να φορτώσουμε στο δημόσιο χρέος ακόμα περισσότερα πράγματα. Τώρα θα ήθελα για μερικά άρθρα να κάνω κάποια σχόλια, διότι μας είπατε, κύριε Χατζηδάκη, ότι προχωρούν ρυθμίσεις. Ο εκπρόσωπος των servicers μας έδωσε ένα νούμερο και μας είπε ότι από τα 102 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενων έχουν ρυθμίσει ένα δις. Από τα 102 δις έχουν ρυθμίσει ένα. Ένα στα 100 επιτυχία, λοιπόν, το οποίο νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ έτσι καλό σκορ. Μας είπατε, φέρνετε ρύθμιση και λέτε ότι ο λεγόμενος φορέας sale and lease back, δηλαδή ο φορέας ο οποίος θα αγοράζει το ακίνητο και θα το νοικιάζει στον πρώην ιδιοκτήτη του, θα παίρνει τα ακίνητα με έκπτωση στα 100, αλλά αυτό θα είναι δικαίωμα και του πρώην ιδιοκτήτη να το κάνει αν αποφασίσει την επαναγορά. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει και σας καλώ να δείτε στη λεπτομέρειά της τη διάταξη. Και εσείς και οι συνεργάτες σας. Διότι η διάταξη λέει ότι ναι μεν θα έχει το δικαίωμα να το αγοράζει με την έκπτωση που το πήρε ο φορέας στο σπίτι ξανά, εκτός εάν έχει αυξηθεί η τιμή. Εκτός αν έχουν ανέβει οι αξίες. Μονά ζυγά, δηλαδή, δικά τους, και εδώ δεν ευνοείται ο αγοραστής. Ο πρώην, δηλαδή, κάτοχος, συγγνώμη, του ακινήτου. Άρθρο 7. Προσέξτε. Οι servicers, επειδή μην τα λέμε και όλα αρνητικά για την κυβέρνηση, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης, παλεύουμε καιρό να υπάρξει ο ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Θεσμοθετείτε, λοιπόν, αλλά μη σας πάει ο νους στο κακό, όχι για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τους servicers. Το άρθρο 7, λοιπόν, λέει ότι θα εισπράττουν και θα τα εισπράττουν όλα σε έναν ακατάσχετο λογαριασμό. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένα servicer, ο οποίος απασχολεί, ξέρω εγώ, 10, 20, 30, 100 άτομα, να μην πληρώνει τις εισφορές του στο ΙΚΑ, στον ΕΦΚΑ,
να βαρέσει κανόνι και χαιρετίσματα. Ακατάσχετος αυτός ο λογαριασμός. Για τον σέρβισερ. Ο ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός τον σέρβισερ, και αυτό ξέρετε τι παντρεύεται και με τη διάταξη του άρθρου 40, που λέει ότι παρατείνεται η λειτουργία τους χωρίς άδεια μέχρι τον Ιούνιο του, τα τέλη Ιουνίου του 24. Ωραία εικόνα. Σέρβισερ χωρίς άδεια και με ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό. Μόνο ταμείο για να εισπράττει. Πόσο μάλλον εάν το συνδυάσουμε και με το άρθρο 38, που λέει ότι δύναται να είναι και μη εποπτευόμενοι από την Τράπεζα της Ελλάδας οργανισμοί. Το απόλυτο ελπάσο. Μιλάμε για την απόλυτη ασυδοσία. Προσέξτε. Ούτε εποπτεία, ούτε άδεια, ούτε να μπορούν οι φορολογικές αρχές να παίξουν το ρόλο τους. Εμείς έχουμε καταθέσει μια πάρα πολύ ξεκάθαρη πρόταση, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιο... Α, με συγχωρείτε. Στο άρθρο 66. Στο άρθρο 66 περιγράφεται το δικαίωμα του εξυπηρετητή να κάνει ανακοπή. Εάν υπάρξει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν τον διευκολύνει, υπάρχει το δικαίωμά του να κάνει ανακοπή. Σε ποιες περιπτώσεις λέτε ότι έχει δικαίωμα να κάνει ανακοπή? Εάν το αποτέλεσμα του εξοδικαστικού είναι κάτω από αυτό που θα έπαιρνε από τον πληστηριασμό. Μας κάνετε πλάκα. Μας κάνετε πλάκα, ειλικρινά. Αυτό είναι, δηλαδή, είναι παραβίαση της κοινής λογικής. Τι νόημα έχει ο εξοδικαστικός? Να πάνε να ζητάνε αυτά που θα παίρνανε από τον πληστηριασμό, αν δεν τα κάνουν να προχωράνε στον πληστηριασμό. Πιο έντιμη θα ήταν αυτή η διάταξη. Εισάγεται μια διάταξη που είναι καινογράμμα στην κυριολεξία. Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει από τον περασμένο Απρίλιο μια υπερπλήρη πρόταση για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, την οποία και θα επικαιροποιήσει και θα τη φέρει τον επόμενο καιρό στη μορφή πρότασης νόμου. Κυρίως προβλέπει μεγάλες δόσεις και κούρεμα, υποχρεωτικότητα και βεβαίως μια ειδικό υφυπουργείο για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών, την αναπτυξιακή τράπεζα με πάρα πολύ κρίσιμο ρόλο και εγγύηση του ελληνικού δημοσίου να μπορεί να κάνει τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και κυρίως αυτοί που θα εμπίπτουν στις προβλέψεις της ρύθμισης δεν θα είναι οι ευάλωτοι των 7.000 ευρώ εισόδημα, αλλά θα είναι οι άνθρωποι των οποίων η αντικειμενική αξία, η αξία της περιουσίας τους, η αντικειμενική δεν θα υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια και το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα δεν θα υπερβαίνει όχι τις 7 και τις 8.000, αλλά τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%. Τέλος, κύριε Χατζηδάκη, επειδή κάτι είπατε και μέσα στην Επιτροπή φαίνεται ότι έχουμε και εμείς και το ΚΕΠΕ διαφορετική ανάγνωση από εσάς. Αυτόν τον καιρό η κυβέρνησή σας, το ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ, επιλέγει να αποσύρει τη συμμετοχή του δημοσίου από τις τράπεζες. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΚΕΠΕ, το δημόσιο ζημιώνεται κατά 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ζητήσει ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών για αυτό το ζήτημα, με την παρουσία των υπεύθυνων του ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ, για να μας πούν ποιες εισηγήσεις δέχτηκαν, ποιες αξιολογήσεις έκαναν, ποιες εντολές πήραν, δεν θα ήθελα να το φανταστώ, για να προχωρήσουν στην άρον-άρον πώληση των μετοχών του δημοσίου στις τράπεζες. Προσέξτε, εμείς έχουμε μία θέση πάγια και ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, δεν θα κάνω δευτερολογία, που λέει ότι πρέπει να υπάρχει δημόσιος πυλώνας. Και απευθύνομαι και στις άλλες πτέρυγες της Βουλής. Μπορεί να μην συμφωνείτε με αυτή τη θέση. Μπορεί να θεωρείτε ότι οι τράπεζες πρέπει να είναι μόνο ιδιωτικές. Αλλά και σε άλλες χώρες οι οποίες αποφεύγουν να έχουν δημόσιες τράπεζες, η είσοδος και η έξοδος του δημοσίου από το μετοχικό κεφάλαιο δεν έγινε με τεράστιες απώλειες για τους φορολογούμενους. Και αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσετε μαζί μας ότι πρέπει να υπάρχει δημόσια τράπεζα. Συμφωνήστε όμως ότι δεν μπορεί
να υπάρχει απώλεια 40 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περιμένουμε λοιπόν και την άποψή σας, κύριε Υπουργέ, και την άμεση συνεννόησή σας με τον αξιόλογο Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, τον κύριο Βεζιρόπουλο, για να συζητήσουμε μαζί με τους κυρίους του ΤΑΦ και ΣΥΓΜΑ αυτή την οδυνηρή για τα συμφέροντα του Έλληνα φορολογούμενου επιλογή. Ευχαριστώ πολύ.